Ένα μάτς, ένας τίτλος. Είναι αυτό από μόνο του μία ιδιομορφία που τους βάζει σε συναγερμό. One match, one title. Is this enough to put the whole team in alert? Like this, how he said, we think really. And for one game, you can take title. We come here, and we need only one more game, and we will give everything to play good. And the most important thing to win the game and take cup title. Έτσι όπως το περιγράφετε, πράγματι πρόκειται για μια τέτοια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει έναν ολόκληρο τίτλο, κλείνει την προσπάθεια μιας ολόκληρης σεζόν στο συγκεκριμένο θεσμό. Και φυσικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι καλά και να κερδίσουμε τον τίτλο. Siempre vamos con respeto para cualquier equipo y sobre todo para este final. Es un equipo que se ha merecido estar en esta final y al igual que nosotros y vamos a pelear los dos equipos por ganar este título. Πάντα πηγαίνουμε με σεβασμό απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο, ιδιαίτερα σε αυτό το τελικό, γιατί πρόκειται για έναν αντίπαλο που αξίζει τη θέση του που έχει φτάσει στο τελικό, όπως και εμείς. Και θα πάμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο απέναντι σε αυτή την ομάδα. Ο κάθε τελικός είναι ιδιαίτερος, γιατί είναι και εκεί για τους οπαδούς μας ή για μας, αν το κατακτήσουμε, ένας ακόμα τίτλος. Το θέλουμε πολύ. Το είχαμε πει ότι από την αρχή ο στόχος μας είναι το double και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Και προσωπικά για μένα θα είναι το πρώτος μου τίτλος κυπέλου και τον θέλω πάρα πολύ. Οι συσχετισμοί είναι γνωστοί, όλοι το λένε, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο φαβορί, η Ξάνθη πάει για την έκπληξη, την υπέρβαση κτλ. Αυτό πώς λειτουργεί στο μυαλό σας όλη αυτή τη βδομάδα? Ξέρουμε ότι η Ξάνθη εξ αρχής είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, το έχει δείξει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα είμαστε το φαβορί και θέλουμε πολύ να κερδίσουμε, όμως υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε αυτό το μάτς, γιατί η Ξάνθη δεν έχει κάτι να χάσει. Το είχε δηλώσει και από την αρχή στις δηλώσεις η παίχτης της, αλλά για μας δεν κοιτάμε τον αντίπαλο. Αν είμαστε εμείς σε καλή κατάσταση, νομίζω ότι ο τίτλος είναι δικός μας.